είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 3 χρόνια, είχαν πάει πολύ καλά από θέμα βροχοπτώσεων και τέτοιο καιρό το φράγμα ήταν γεμάτο. Φέτος δυστυχώς είχαμε πολύ λίγες βροχές, πολύ λιγότερες από τις αναμενόμενες. Αυτή τη στιγμή περίπου 9,5 εκατομμύρια κυβικά είναι στο φράγμα Ποσελέμη. Μια ποσότητα η οποία φυσικά δεν είναι αρκετή, αλλά είναι για φέτος θα είναι ικανή να μας ειδωλοδοτήσει και να μην έχουμε πρόβλημα για φέτος στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, που αυτοί οι Δήμοι παίρνουν νερό, η ΔΕΙΑ παίρνουν νερό από το φράγμα Ποσελέμη. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση, όλοι οι Δήμοι μαζί και όλοι οι ΔΕΙΑ, να περιορίσουμε φέτος κατά 50% το νερό που παίρνουμε τον Ποσελέμη, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα χρειάζονται περίπου και 2 εκατομμύρια σαν να υπάρχει μέσα νερό σαν ποσοστό ασφάλειας για το φράγμα. Το πρόβλημα φυσικά θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο αν συνεχιστεί η λειψιδρία που υπάρχει, διότι δυστυχώς βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, ακόμα η Τουρκία, η Γαλλία και η Ιταλία, έχουμε 2 και 2,5 και 3 χρόνια έχει σε περιοχή να βρέξει, όπως είναι στην Καταλωνία, στην Ισπανία. Αν συνεχιστεί αυτή η λειψιδρία, πράγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει ενεργοποιήσει όλες τις γεωτρήσεις. Έχουμε κάνει διάφορα έργα τα οποία χρειαζόταν τεχνικά έργα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το νερό, το οποίο φέτος δεν θα χρειαστούμε όλες τις γεωτρήσεις, αλλά φυσικά αν του χρόνου εξακολουθήσει να έχουν λειψιδρία, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες τις γεωτρήσεις, όπως να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Αυτό θα ισχύσει για του χρόνου, όχι για φέτος. Για φέτος έχουν πάρει τα μέτρα μας. Περίπου, σας είπα, 50% θα έχουμε λιγότερο νερό από τον Ποσελέμη. Το υπόλοιπο νερό είναι εξασφαλισμένο από τις γεωτρήσεις της Τηλίσου, της Χέρης, του Κρουσόνα, των Μαλίων, τα οποία θα μας καλύψουν το νερό το οποίο δεν θα πάρουμε τον Ποσελέμη.